Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Είναι από μεσήμερο Κυριακής και η αλήθεια είναι ότι δεν σκόπευα να κάνω βιντεάκι. Έλα μου όμως που μου φέρανε αυτά τα λίγα αγκουράκια που βλέπετε και θα τα κάνω τούρση. Σκέφτηκα λοιπόν, θα κάνω που θα κάνω τη διαδικασία, δεν τη γυρίζω και σε βίντεο. Ίσως σε κάποιους φίλους να αρέσει, ίσως σε κάποιους φίλους να φανεί χρήσιμο αυτό το βιντεάκι. Και πάμε γρήγορα να σας πω τα υλικά. Τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε αγκουράκι τουρσί. Θα χρειαστούμε καταρχήν αγκουράκια. Αγκουράκια, αλλά ποια αγκουράκια. Αυτά που είναι ζαγραία η επιφάνειά τους. Έχουν πάνω σαν μπιμπικάκια ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς είναι, βλέπετε. Αυτά τα αγκουράκια θα χρειαστούμε. Γυάλινα αποστηρωμένα βάζα. Καινούρια αποστηρωμένα καπάκια. Αλάτι χοντρό. Ξινό. Ζάχαρη προαιρετικά. Αυτή που βλέπετε είναι ακατέργαστη από ζαχαροκάλαμο. Ξίδι. Λευκό ξύδι από λευκό κρασί, αυτό που βλέπετε είναι μυλόξιδο δικό μου και θα κάνω παρένθεση και θα πω δεν το ξέχασα, υποσχέθηκα σε κάποιους από εσάς ότι θα δείξω μυλόξιδο, θα το δείξω και προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σκόρδο, καυτερή πιπεριά, σπόρους μάραθου, φύλλα δάφνης, άνηθο ή όποιο άλλο αρωματικό εμείς θέλουμε. Και πάμε λοιπόν να σας πω πώς γίνεται. Θα πλύνουμε πάρα πολύ καλά τα αγκουράκια, πάρα πολύ καλά. Αν δούμε ότι έχουν έτσι λίγο αφυδατωθεί, θα τα βάλουμε για 3 τέταρτα περίπου μέσα σε μία λεκάνη νερό. Στη συνέχεια θα κόψουμε την μία πλευρά και την άλλη, κοιτάξτε, βλέπετε το έχω αφαιρέσει τις άκρες. Και όταν τα αγκουράκια μας είναι χοντρά όπως είναι αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε τι έχω κάνει, το έχω περάσει ένα μαχαίρι από τη μία πλευρά στην άλλη, βλέπετε. Αυτό το κάνω όταν τα αγκουράκια μου είναι μεγάλα. Στα μικρά αγκουράκια, όπως θα σας δείξω στο άλλο βάζο, δεν το έχω κάνει. Έχω κόψει απλώς τις δύο άκρες. Λοιπόν, θα χαράξουμε το αγκουράκι, τα αγκουράκια μας όταν είναι μεγάλα και θα τα βάλουμε στο γυάλινο αποστηρωμένο βάζο και πάμε να σας δώσω δοσολογία τώρα για βάζο των 700-740 ml. Θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας, αλάτι χοντρό. Ένα κουταλάκι του γλυκού προαιρετικά, ζάχαρη. Τώρα, όποιος δεν θέλει, μπορεί και να μην τη βάλει. Ένα κουταλάκι του γλυκού, λοιπόν, ζάχαρη. Λίγο ξινό. Τόσο, κοιτάξτε. Το ρίχνω και αυτό μέσα. Μισό ποτηράκι του κρασιού. Ξίδι. Ρίχνω και το ξίδι μου μέσα και προσθέτω έως την εγκοπή του βάζου μου νερό. Εδώ είμαστε. Τώρα θα χτυπήσω το βάζο μου στον πάγκο της κουζίνας, κοιτάξτε, για να φύγει τυχόν αέρας που υπάρχει μέσα. Στη συνέχεια θα κλείσω πάρα πολύ καλά με το καπάκι το αποστηρωμένο και θα φυλάξω το βάζο μου σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. Οπότε θα καταλάβω ότι το αγκουράκι τουρσί είναι έτοιμο όταν θα αλλάξει χρώμα. Και πάμε τώρα να σας δώσω δοσολογία για βάζο των 500 ml. Σε αυτό το βαζάκι έχω βάλει μικρά αγκουράκια, έχω προσθέσει μέσα καυτερή πιπεριά και μερικές σκελίδες σκόρδο και θα βάλω μισή κουταλιά της σούπας, αλάτι χοντρό, ελάχιστη ζάχαρη. Θα ξαναπώ, όποιος δεν θέλει να βάλει ζάχαρη μπορεί και να μην βάλει. Κοιτάξτε πόση ζάχαρη θα βάλω. Λίγο ξινό. Κοιτάξτε πόσο λίγο βάζω. Και τώρα θα ρίξω ένα δαχτυλάκι από το ποτηράκι του κρασιού, ξύδι. Βλέπετε πως είναι η ποσότητα. Πιο κάτω από το μισό, λίγο πιο κάτω από το μισό του μισού. Ρίχνω και αυτό μέσα. Και προσθέτω νερό έως την εγκοπή του βάζου. Και ακολουθώ ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, μόλις προσθέσω το νερό, θα χτυπήσω το βαζάκι στον πάγκο της κουζίνας να φύγει ο αέρας. Έτσι, θα κλείσω με το καπάκι το καινούργιο το αποστηρωμένο.
Και αυτό που δεν σας είπα με το προηγούμενο βάζο είναι ότι αφού κλείσω το βάζο με το καπάκι, το κουνάω αρκετά για να ανακατευτούν τα υλικά μου. Αυτό λοιπόν είναι το αγκουράκι του ρυσί και πριν κλείσω θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια για αυτό το καταπληκτικό φρούτο. Και ναι, καλά ακούσατε, το αγκούρι δεν είναι λαχανικό, είναι φρούτο. Ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως B1, B2, B3, B5, B6, φολικό οξύ, β' καροτίνη, βιταμίνες C και K. Περιέχει όμως και μαγνήσιο, κάλιο, φόσφορο, ψευδάργυρο, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, μικρό ποσοστό πρωτεϊνών και εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το αγκούρι είναι το τριγικό οξύ που περιέχει και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλους όσους θέλουν να χάσουν κιλά. Το τριγικό οξύ στην πραγματικότητα εμποδίζει ένα μέρος των υδατανθράκων που παίρνουμε στο ίδιο γεύμα να μετατραπεί σε λίπος με αποτέλεσμα να αποβάλλεται απευθείας από τα κόπρανα. Και ας δούμε τώρα ποια είναι τα ωφέλη από την κατανάλωση του αγκουριού για την υγεία μας. Το αγκούρι είναι καθαρτικό και διουρητικό, αποβάλλει τα περίτα υγρά, καταπολεμά την κατακράτηση υγρών, συμβάλλει στην μείωση της υπέρτασης, εμποδίζει τον σχηματισμό πέτρας στην ουροδόχο κίστη και τα νεφρά, είναι ευεργετικό για όσους πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα, ενώ ανακουφίζει από τον πόνο στις αρθρώσεις λόγω του πυρητίου περιέχει. Χρήσιμο και σε περίπτωση διαβήτη, αφού είναι σχετικά φτωχό σε υδατάνθρακες, ενώ είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Βοηθάει λοιπόν στο να διατηρηθούν χαμηλά τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα. Οι φυτικές στερόλες που περιέχει βοηθούν στην καταπολέμηση της υψηλής χοληστερόλης και η τακτική κατανάλωσή του βοηθάει στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Κάτι που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουμε είναι ότι το αγκούρι καταπολεμά και τα εντερικά παράσιτα, ενώ βοηθάει και στην ενυδάτωση του δέρματος και το καθαρίζει από την ακμή και τα μαύρα στίγματα. Πόσο αγκούρι πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα για να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη για τον οργανισμό μας? Τουλάχιστον 200 γραμμάρια την ημέρα. Αυτά όλα και για σήμερα. Εύχομαι το βιντεάκι να σας φανεί χρήσιμο. Εάν σας άρεσε, ξέρετε εσείς τι θα κάνετε. Ξέρετε αυτά τα βιντεάκια που έρχονται έτσι χωρίς να τα περιμένω. Γι' αυτά έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Εν πάση περιπτώσει, αν σας άρεσε, δείξτε το μου. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα αφορά σε αυτό που σας έχω υποσχεθεί. Θα σας δείξω πώς κάνουμε κομπόστα. Βερίκοκο και όχι μόνο. Και τελειώσαμε και για σήμερα. Και τι λέω κάθε φορά που τελειώνω το βίντεο? Θέλω να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια να έχετε.